αυτή η ομάδα των 30 ανθρώπων περίπου, η οποία παρτίζεται και πάνω και κάτω, πίσω από τα παρασκήνια να το πούμε, έχει κάνει ένα τέτοιο πολύ ωραίο δέσιμο που πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει και το οποίο θα παρουσιαστεί το Σαββάτο και θα χαρούμε όλο τον κόσμο να έρθει στις 4 παραστάσεις, ας τις πούμε ότι είναι 29-30 Μαρτίου και 5 και 6 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο συγκεκριμένο χώρο, ότι ο κόσμος θα περάσει καλά. Τα βασικά τα ερωτήματα ήταν το τι θέλει να βγάλει ο σύλλογος, αν θέλει να βγάλει κάτι το οποίο να τίνει προς τα πάνω. Να τίνει προς τα πάνω. Γιατί κάθε φορά αυτό είναι, και γι' αυτό είχα βάλει και τη λέξη άνθρωπος, έτσι, ότι ως άνθρωποι πρέπει να τίνουμε δηλαδή προς τα πάνω, προς κάτι καλύτερο. Την αστυνομία! Όχι! Όχι! Γιατί? Είναι πολυπρόσωπο το έργο μας. Παίζουν 13 άτομα, έτσι, με πολύ ανατρεπτικές καταστάσεις. Η κληρονομιά, δεν στεκόμαστε πάνω στον τίτλο της λέξης κληρονομιά, που δηλώνει κάτι, αλλά πέρα από αυτό έχουμε πολλές ανατροπές. Εδώ έχουμε τον πατέρα. Έχουμε εδώ το έργο. Είναι ο Θάνος, ο Δημήτρης, ο Σωτηριάδης. Έχουμε τον γιο, ο Ζαχαρίας. Εδώ πέρα. Είναι ο Γιώργος ο Μακίδης. Και έχουμε τη μία από τις δύο κουτσομπόλες, η Μιράντα, η Κατερίνα Ινούση. Έτσι. Και έχουμε επίσης και την υπεύθυνη της κληρονομιάς. Έτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έχουμε εδώ πέρα η σφήνα της υπόθεσης, το έργο, ότι βάζει όλους αυτούς να δουλεύουν γύρω από αυτό που λέγεται κληρονομιά. Έτσι. Και έχουμε και ταυτόχρονα είναι και η διεύθυνση μέλειας, είναι το δεξί χέρι. Εγώ θα έλεγα είναι το πάνω χέρι απ' όλα. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, πάντα το έλεγα αυτό, ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτόν τον άνθρωπο που θα τρέχει. Για όλα. Η Βούλα, η Χοντζούδη, Παναγιωτίδου. Ντέπι! Πού είσαι? Άψα! Σε αυτή έχω πάθει! Εσύ και το εμπορικό κέντρο! Ο σύλλογος δεν έχει μόνο μία δραστηριότητα. Έχει τρία τμήματα παιδικά, θεατρική ομάδα, ομάδα θεατροπαιχνίδια. Έχει δύο τμήματα ψυχοκινητικής. Έχει δύο τμήματα καλλιτεχνικών, κατασκευής. Διάφορα. Τεχνικές. Με τεχνικές. Έχει τμήμα χορευτικό, έχει χοροδία και βασικά έχουμε και την αιμοδοσία που είναι βασικό, που το θεωρούμε και απαραίτητο. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι σε αυτά τα τμήματα συμμετέχουν πάνω από 250 άτομα. Αυτό μας χαροποιεί. Να ευχαριστήσω τον Δήμο Νέστου για την διάθεση του χώρου του θεάτρου, για την οικονομική ενίσχυση που παρέχει στο σύλλογό μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Διπεθέ Καβάλας για την βοήθεια ως προς τον ορχισμό και τα σκηνικά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που υπάρχουν ακόμη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλω να πω ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και σε σκρυφό καμάρι. Για πράγμα! Ότι ο γιος σας... Δώσαμε ένα πολύ ωραίο όνομα σε αυτή τη θεατρική ομάδα. Κάτω από την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο κόσμος θα έρθει και θα έχει συνέχεια αυτό το πράγμα με άλλα έργα. Πιο δυνατή. Συνέχεια, ανεβασμένη και γιατί πιο δυνατή. Ναι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ταλέντο στην περιοχή μας. Ναι. Αυτό, ας μείνω σε αυτό εδώ πέρα το τελευταίο. Θα το δείτε. Υπάρχει έκπληξη, πραγματικά. Και όταν λέω υπάρχει έκπληξη, το λέω κατηδίαν σε όλους, αλλά το λέω και τώρα και δημόσια, πραγματικά. Το ταλέντο, ναι. Υπάρχουν πραγματικά ταλέντα. Το άλλο που μας έφυγε, το ανέβη, κρύφτηκε. Το ταλέντο από εκεί ξεκινάει. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Άμα δεν ξέρεις όμως να το εξορίξεις το ταλέντο, δεν βγαίνει. Σαφέστα. Άρα χρειάζεται και η σωστή καθοδήγηση για να βγει το ταλέντο. Έτσι. Και το οικογενειακό κλίμα, για να μπορεί να μεταδώσω, να δώσω και να πάρω. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτή η παραγωγή έβγαλε ταλέντα. Φάνηκαν. Και δεν πρέπει να χαθούν σε καμία περίπτωση. Έχουμε το παιδικό του θεατρικό τμήμα με τη Βάλια τη Δάτσαλη. Και θα ανεβάσουν το μικρό πρίγκιπα, μόλις είναι έτοιμοι τα παιδάκια. Θα το παρουσιάσουμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο.